Θα πάμε όμως στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, θα μας τα πει όλα ο Νίκος ότι συμβαίνει. Νωρίτερα σας ανέφερα, σας διάβασα ουσιαστικά την επίσημη ανακοίνωση του Άρεος για την μετεγραφή του, της ανακοίνωσης της απόκτησης μάλλον του Οντουμπάγιο και επίσημα. Τι γίνεται Νίκο, καλησπέρα. Λατρεμένοι Water Boys. Βέβαια, λατρεμένη. Χρόνια τώρα. Λατρεμένοι. Κάποιοι μας τρώγαν τα χαλιά από αυτούς, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Λοιπόν, πλέον είναι και ο Ντουμπάγιο. Επίσημα παίξει τώρα για τα επόμενα 3 χρόνια, αφού πέρασε χθες και τα εργομετρικά και πήγε στα γραφεία της ομάδας. Είναι ένας ακόμα παίχτης, τον οποίο Χερμάν Μπρούς και οι υπόλοιποι θα συναντήσουν από αύριο στη Θεσσαλονίκη, γιατί η ομάδα επιστρέφει σήμερα το μεσημεράκι, 3 ώρα Ελλάδος θα είναι εδώ, 3-4. Έχει ρεπό σήμερα, αύριο το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίχτες, με Νταμπό πλέον που ήταν εδώ αυτές τις μέρες, με το μαζικό που ήταν και αυτός αυτές τις μέρες, με τον Οντουμπάγιο ή ο Ντουμπάτζο, θα τον ερωτήσουμε κιόλας με την πρώτη ευκαιρία ακριβώς. Πώς? Γιατί δίσταται από ο Ντουμπάτζο. Ναι, δίσταται λίγο απόψε για το πώς. Έχω ακούσει αγγλικές περιγραφές και το λένε ο Ντουμπάζο. Και άλλοι το λένε ο Ντουμπάτζο. Είναι λίγο, ναι, και το Ντουμπάζο δεν μου κάθεται καλά, να σου πω την αλήθεια. Όλοι αυτοί από αύριο θα μπουν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα σε ρυθμούς προπονήσεων. Και περιμένουμε το βράδυ επιτέλους, γιατί είναι η πρώτη φορά που η ΠΑΕΑΡΙΣ έδωσε ώρα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Περιμένουμε και τον Ράφαλ Καμπάτσο. Είχαμε τη θέση από ένα πρέσινγκ και δεν πληροφορώ ότι μάλλον ερχόταν από το βράδυ. Το επιβεβαίωσε και πάει λίγο αργότερα. Ναι. 10:30 αναμένεται το αεροδρόμιο Μακεδονία και Πορτογάλος Εξτρέμ για να γεμίσει ακόμα ένα κενό στο πάζλ του φετινού ρόστερ του Άρη. Είναι νομίζω πλέον η μάχη. Καλά. Γιατί θα σε ρωτούσα τι παίκτη είναι, τι θέση παίζει κτλ. Εξτρεμάκι, ο Κλοπ κάποτε στην αγαπημένη σου Λίβερ που τον είχε παίκτη, πάλευε να τον κάνει δεξί μπακ. Όταν ήταν λίγο πιο μικρός, ναι. Γιατί έχει θητεύσει δίπλα και στον Κλοπ. Παίκτης που και στην άμυνα βοηθάει και έχει αυτή την παραπάνω ενέργεια, όχι πάντα, σε κάθε περιπτώσει στις κλειστές άμυνες. Πολύ καλή περίπτωση. Με δανεισμό από τη Sporting, με τις πληροφορίες θα κάνουν λόγο για μια ρήτρια, για μια ψιόν αγορά γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ. Και με την Sporting να είναι αυτή η οποία καθυστέρησε όλο αυτό το διάστημα την ολοκλήρωση του δανεισμού του για κάποιες λεπτομέρειες στο συμβόλαιο ανάμεσα στον Άρη και τη Sporting όσον αφορά το δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Και πλέον η εκκρεμότητα, η άμεση εκκρεμότητα για τον Άρη αυτή τη στιγμή είναι του Φορ. Του μήνα είχαμε πει εξ αρχής ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Οι Ισπανοί γράφουν εχθές, όχι ότι απάντησε αρνητικά όπως βλέπω αν παρέγαν κάποια ενδιαφέροντα, έτσι ότι είναι δύσκολο να έρθει. Έχει αποκλείσει τα Αραβικά Εμμυράτα, δεν τον ψήνει πολύ η προοπτική να αγωνιστεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι θέλει να περιμένει, να μείνει στο Βίγκο και να περιμένει κάποια άλλη καλύτερη πρόταση και παράλληλα και τα μόνα του δικαστηρίου για την υπόθεση που παραμένει ανοιχτή. Είχαμε τονίσει όμως εξ αρχής ότι ο Άρης πέραν του μήνα είχε μια λίστα με 4-5 top class ποδοσφαιριστές για την επίθεση. Αρχικά άλλοι μπορεί να μην είναι το ίδιο μέγεθος του μήνα, αλλά και αυτοί πολύ καλοί. Από τους οποίους θα προσπαθήσει, εφόσον να βαγίσει οριστικά του Ισπανού, θα προσπαθήσει να αντλήσει μια επιλογή από το πολύ πάνω ράφι για να πλαισιώσει τον άντρε Γκρίση Γκουρβίτσα. Επειδή θέλω να τελειώσει άμεσα αυτό ο Καρυπίδης. Η εξέλιξη, η διαφαινόμενη εξέλιξη, η αρνητική εξέλιξη με το μήνα φαίνεται ότι μπορεί να το πάει λίγες μέρες πίσω. Αλλά όσοι γνωρίζουν τον Καρυπίδη πιστεύουν και υποστηρίζουν ότι θα προσπαθήσει να τελειώσει άμεσα. Πάντως το θέμα του Φόρ συνεχίζει να το κηρύττει αποκλειστικά, ο οποίος δεν λέει λέξη σε άνθρωπο, ούτε στους πιο κοντινούς τους συνεργάτες. Και θέλει να κάνει κάτι πολύ χειρό, κάτι πάρα πολύ δυνατό σε αυτή τη θέση. Νομίζω ότι με το Φόρ, έναν τελικό μέσο, ένα δεκαράκι δηλαδή, και έναν τέταρτο χάφ, ο Άρης είναι καλά και θα περιμένει πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι και η πορεία του στην Ευρώπη για να δει πώς θα κινηθεί στη συνέχεια. Δηλαδή μπορεί να πάρει ακόμα ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Είναι καλά εκεί γιατί μένει ο Μπεναλουάν, έχει τον Μπίρσμαν, έχει τους μικρούς. Σε αυτή τη φάση είναι καλά. Στα μπακ του έκλεισε, στο τέρμα είναι εντάξει. Άρα υπάρχει το κενό στα χάφ, θέλει ένα τέταρτο ποδοσφαιριστή, θέλει ένα δεκαράκι και σίγουρα ένα φόρ για να πει ότι είναι καλά σε αυτή τη φάση. Δεκαράκι, φόρ και τι άλλο είπες? Και ένα χάφ ακόμα. Ναι. Γιατί η Ματίγια δεν υποχωρεί στις οικονομικές του απαιτήσεις. Εγώ για το Ματίγια το έχω πει και το απόγευμα ότι όταν πριν 2 μήνες μου δηλώνεις δημόσια ότι δεν σε νοιάζουν τα λεφτά και θες να μείνεις στον Άρη και τώρα μου ζητάς σχεδόν το ίδιο συμβόλαιο που έπαιρνες πέρυσι, τότε μου δείξεις ότι σε νοιάζουν τα λεφτά.
Αλλά ο Άρης το ζήγησε πάρα πολύ καλά με το Ματίγια, θα πω εγώ, ρεαλιστικά και οικονομικά. Έβαλε στην άκρη το συνέστημα με τον Ισπανό. Επίσης, εκκρεμότητα είναι και ο Δελιζήσης. Γιατί και με αυτόν ακόμα ο Άρης δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι θέλει να κάνει, αν θα τον κρατήσει ή όχι. Η πλειοψηφία μέσα στην ομάδα τον θέλει. Το θέμα είναι λιγαμένα λίγο να πιστεί ο Μπούργος για τον Δελιζήσης και να αντιληφθεί την περίπτωσή του. Ότι δηλαδή όλοι θέλουν να μείνει εδώ, να κλείσει την καριέρα του εδώ και ο ίδιος το θέλει. Δεν έχει απέτηση ο Δελιζήσης να είναι σε αποστολή κάθε μάτς ή να παίζει βασικός ή να μπαίνει ως αλλαγή συνέχεια. Και το κλαμπ και ο Δελιζής θέλουν να συνεχίσουν μαζί, να κλείσει την καριέρα του εδώ, να αναλάβει πιθανότατα και πόσο στην ομάδα από την μεθεπόμενη σεζόν. Είναι ένα θέμα νομίζω το οποίο και αυτό, αν όχι μέχρι την Κυριακή, μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα ξεκαθαρίσει οριστικά, γιατί ο Άρης έχει αποχαιρετήσει ήδη αρκετούς και προσωπικότητες όπως τον Γκάμα για παράδειγμα χθες, με ένα πολύ συγκινητικό αντίο και του Πορτογάλου αλλά και του Άρη. Τον, τι ωραία διαδρομή, εσύ Νίκο. Κάτσε να σταθούμε μερικά δευτερόλεπτα εδώ. Τι ωραία διαδρομή από έναν πολύ σπουδαίο παίχτη σε μια μεγάλη ομάδα, όπως ήρθε, όπως έτρεξε στην ομάδα, δηλαδή δούλεψε για την ομάδα, τον αγάπησε η ομάδα και πώς φεύγει, ρε φίλε. Αυτή είναι η τέλεια διαδρομή του Γκάμα. Δηλαδή, είναι για να τον βάλω φωτογραφία σε ένα σεμινάριο, ας πούμε, και να πούνε είναι μια τέλεια διαδρομή ενός σπουδαίου παίχτη σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Γκάμα είναι ένα τέλος εποχής για τον Άρη. Δεν είναι βέβαια το τελευταίο σε κίνηση φουρνιάς που είχε έρθει το καλοκαίρι του 2018, γιατί έχει μείνει ο Κουέστα από τότε. Όπως το Δελιζής είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά ο Γκάμα ήταν η πρώτη ηχηρή μεταγραφή της εποχής Καρυπίδης στη Super League, εκείνο το καλοκαίρι του 2018. Mm. Και ήταν ένα παιδί το οποίο τα τελευταία 4 χρόνια που το ζήσαμε ήταν ο ορισμός του επαγγελματία. Ναι, φίλε. Ποτέ δεν είχε του πει φάκι ότι εγώ είμαι ο Γκάμα. Ήταν ένα παιδί που πήγαινε πρώτο στην προπόνηση και τελευταίο έφευγε. Και εγώ ξέρω πόσες φορές ο Γκάμα, ενώ τελειώνει η προπόνηση, παρακαλούσε ένα τερματοφύλακα να μείνει για να του βαράσει σουτάκια. ναι. Πήγαινε και τους έλεγε. Κυρίως αγκάρευε τους μικρούς. Βοηθούσε τους μικρούς, το ξέρω, μου το έχουν πει. Βοηθούσε τους μικρούς πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τους μιλούσε, τους βοηθούσε στην προπόνηση πάρα πολύ. Μιλάμε γι' αυτό, για μια τέλεια περίπτωση όλα αυτά τα χρόνια στον Άρη. Είναι κύριος, επειδή και εσύ έχεις δει πάρα πολλούς αθλητές από κοντά. Ο Γκάμα είναι κύριος. Δηλαδή είναι τελικά το και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Έτσι. Είναι εξαιρετική περίπτωση. Ακόμα και ο τρόπος που φεύγει, ο τρόπος που τελειώνει από τον Άρη είναι σεμινάριο. Και αυτός. Είναι. Θα συνεχίσει στην Κύπρο. Κάποια στιγμή μπορεί δρόμοι με τον Άρη να ανταμώσουν ξανά με μια άλλη μορφή στην Ελλάδα. Ναι. Μακάρι. Φαντάζομαι με το συγκεκριμένο. Ωραίος παίχτης και ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος. Επειδή ρωτάει συνέχεια για Walcott, για Diego Costa, για ποιον άλλο με έχουν ερωτήσει και για άλλους 2-3, για τον Niang επίσης, δεν είναι κανένας από αυτούς στη λίστα αυτή τη στιγμή του Άρη. Ο Niang είναι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς ποιος ο παλιός σημασία αλλά... είναι αυτός. Είναι τώρα στην Μίλαν τα παλιά. Στη Μίλαν. Νομίζω και Μαρσέη. 27χρονος. 27. Κανέναν άλλον λέω εγώ. 27, ναι. Άλλον λες εσύ μάλλον. Ναι. Ο Άρης χτύπησε την πόρτα του Νιάκ πριν ένα μήνα, άκουσε πόσο ζητάει και του είπε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και προχώρησε στις επόμενες. Αλλά παραλαμβάνω είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που βγαίνουν για το θέμα του Φορ και αυτό το επιδιώκει σκόπιμα ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δηλαδή του μήνα βγήκε, να το πω έτσι λίγο απλά, του μήνα βγήκε με αίμα η περίπτωση. Ο Καρυπίδης θέλει να το κρατήσει μέχρι τελευταία στιγμή πολύ κάτω από το ραντάρ. Το θέμα του Φορ και των παίκτων, οποίων θα φέρει τελικά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ανοιχτά μέτωπα αρκετά. Ανοιχτά μέτωπα αρκετά. Πολλά. Λέμε μια κουβέντα για το χθεσινό φιλικό και για το πολύ ξύλο που έπεσε, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο μάθημα για τον Άρη. Πάρα πολύ ωραίο μάθημα για τον Άρη. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα θα το αντιμετωπίσει πολλές φορές φέτος. Και γενικά ο Άρης τον έβλεψε και τα τελευταία χρόνια. Ήταν πολύ καλή ομάδα, αλλά ήταν soft. Δεν το είχε πολύ όταν το παιχνίδι πήγαινε στη δύναμη. Φαίνεται με τις κινήσεις που κάνει μέχρι στιγμής, όπως τον Νταμπόι, τον Διόπ, ή τον Γκαμάτσο, ή τον Μπίρξμαν, ότι θέλει να δώσει και ύψος στην ομάδα και δύναμη στην ομάδα. Ήταν ένα πολύ καλό μάθημα. Εντάξει, βέβαια οι Κύπροι λίγο υπερέβαλαν από ένα σημείο και μετά. Ειδικά ο Μπίρξμαν αποβλήθηκε, όποιον έβλεπε πήγαινε και τον σήκωνε. αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό μάθημα για τον
για τον Άρη το συγκεκριμένο, για αυτά που θα αντιμετωπίσει. Ήταν νομίζω το πιο διδακτικό φιλικό που έδωσε η ομάδα μέχρι στιγμής εν ώψη Γκόμελ, και το επόμενο δεν θα είναι με τον Ολυμπιακό, αλλά θα είναι με τον Ιωνικό την επόμενη Πέμπτη στο Βικελίδης. Γιατί και η Γκόμελ κλειστά θα παίξει, στο ξύλο θα το πάει. Εγώ το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Οπότε ο Άρης θα βρεθεί απέναντι σε μια αγωνιστική κατάσταση που τον έχει δυσκολέψει σε αρκετές περιπτώσεις. Τώρα γιατί με μπέρδεψες, τι εννοείς το επόμενο δεν θα είναι με τον Ολυμπιακό? Όχι, δεν θα είναι. Σε αυτό το στυλ εννοείς. Ναι, η πρόβα Τζενεράλε για τον Άρη δεν είναι με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό είναι Δευτέρα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δευτέρα 9 η ώρα και την Πέμπτη με τον Ιωνικό. Ναι, να ακούν αυτοί που είναι σε διακοπές να ψάχνουν από τώρα τη δικαιολογία. Για να φύγουν. Εντάξει. Το φιλικό με τον Ιωνικό είναι το πολύ σημαντικό μάτς για τον Άρη. Ένας Άρης που νομίζω την προετοιμασία αυτό το οποίο κρατάμε είναι το Διτούρμπε, ο οποίος ήταν εκπληκτικός, μακάρι να είναι το Ματέο. Ναι. Και τους μικρούς σε ένα γενικό πλαίσιο, εγώ πιο ειδικά θα βάλω το Σγούρο και το Χατζιωάννου. Μου τράβηξαν το μάτι λίγο παραπάνω. Τον Τανούλη τον ήξερα. Σγούρος, πες λίγο μια τάκη, γιατί το συζήτησε, τον μιλήσαμε και με τον Μιχάλη, τον Τζόχο. Του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και χθες ο Σγούρος. Τι φάση είναι ο Σγούρος? Χαφάκι, εξαρροχτάρι, βραχύσωμος, ωραίος, κοντός. Εμένα μου θυμίζει λίγο το Σάσα. Β' ομάδα στον Άρη από μικρός, πώς είναι η φάση του? Είναι χρόνια στις ακαδημίες από ό,τι ξέρω. Και ήταν και από τους παίχτες που, επειδή ο Πόλης ο Περδής έχει αναλάβει το κομμάτι των μικρών και της πρόθεσης του στην πρώτη ομάδα, το έκανε πολύ κλικ ο συγκεκριμένος. Και νομίζω ότι θα είναι σε έναν από τους 2-3 που λέγαμε και πριν την προετοιμασία, ότι με την επιστροφή από την Αυστρία θα κληθούν να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι, αν όχι όλοι, τουλάχιστον 2-3 θα υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Κρατάει ο Άρης σε πρόσωπα νομίζω από την προετοιμασία, απλά πλέον. Εγώ διαφωνώ προσωπικά με την επιλογή του σπίτις του συγκεκριμένου μέρους, γιατί ήταν πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το γήπεδο που έγινε το μάτς χθες ήταν χάλι, λες και είχε νεμοβλογιά, ήταν ο αγωνιστικός χώρος. Θα πρέπει για μένα το διοάρει στο θέμα της επιλογής του συγκεκριμένου μέρους στα επόμενη σεζόν. Και πλέον δίνει μια μάχη με το χρόνο, έχει λιγότερο από 2 εβδομάδες για τα παιχνίδια με την Γκόμελ, ώστε να είναι πιο έτοιμη η περσινή και να είναι σε έναν ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας αυτοί που έχουν έρθει. Γιατί και ο Γκρέια θέλει λίγο χρόνο ακόμα, και ο Ντιόπ εννοείται ότι θέλει. Και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται τις τελευταίες μέρες, ο Νταμπό μαζικού δηλαδή και ο Ντουμπάγιο στην Θεσσαλονίκη, θα δώσει μάχη για την αγωνιστική του τιμότητα για τα μάτια με την Κούρκ. Και δεν έχει και πολύ καιρό ακόμα στη θέση του. Γι' αυτό λέγαμε ότι δεν άργησε πάρα πολύ, τόσο τραγικά όσο το παρουσίασαν κάποιοι, αλλά σίγουρα η καθυστέρηση είναι δεδομένη. Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.